Και η Ζήλε Στόρκ, γιο, τι λέει, έχουμε αγαπημένο μου θέμα σήμερα. Από τα πιο αγαπημένα σου. Ναι, είχαμε πει καταρχάς ότι θα ετοιμάσουμε μια εκπομπή Dark Souls 2 Beta που θα λύσουμε τέλος πάντων τις απορίες αυτές που είχαμε θέσει μόνοι μας στο πρώτο βίντεο. Ήταν γύρω στα 15 λεπτά και το βίντεο, τώρα να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς θα βγει. Θα απαντήσουμε όμως στις απορίες αυτές που είχαμε. Βγήκε κι άλλο event περίπου με 30.000 άτομα. 30.000 ναι, είχαν ανακοινώσει ότι θα γίνει. Θα γίνει και ένα τρίτο γιατί είχαν κάποιο προβληματάκι με τους σερβερς. Στην Αμερική δεν ανέβηκαν οι σερβερς. Δεν παίξαν ποτέ, ας πούμε. Ναι, εμείς ήμασταν από τους χειρούς που παίξαμε, πάλι καλά. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε καταρχάς. Τι κάναμε, ναι, με τον Berkeley. Λοιπόν, είδαμε τα stats. Έτσι, τι καινούργια stats έχουν μπει, πώς είναι τα παλιά stats, πώς έχουν αλλάξει και ούτω καθεξής. Είχαμε θέσει κάποια ερωτήματα στην προηγούμενη εκπομπή του Let's Talk. Που είχαμε πει, ας πούμε, για το agility, ξέρω εγώ, για το blocking, τα θυμόμαστε, έτσι. Είχαμε πει για το poise, ότι φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, να σας απαντήσουμε ένα-ένα. Όσον αφορά τώρα το block, όπως είχαμε πει, όπως ξεκίνησε η προηγούμενη εκπομπή, έτσι θα ξεκινήσει και αυτή. Όσον αφορά το block. Το block, όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, και όπως βλέπετε κιόλας πίσω στο background, και θα δείτε κιόλας και στο foreground, εδώ θα έρθει, σίγουρα είναι αισθητά πιο αργό από το προηγούμενο Dark Soul και Demon Soul αντίστοιχα, έτσι. Γιατί συμβαίνει αυτό. Έχει μπει ένα καινούριο στατιστικό, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, που είναι το agility, γνωστό σε όλους από πολλά άλλα video games, το οποίο κάνει τελείως διαφορετικό από τα άλλα video games, εκεί είναι που θέλουμε να καταλήξουμε. Το agility στο Dark Souls 2 επηρεάζει αυτό που είχε πει ο Περικλής στην προηγούμενη εκπομπή, οτιδήποτε δηλαδή έχει να κάνει με το endurance, την πράσινη μπάρα στο game, έτσι, η οποία είναι η κινήση σου, είναι η επίθεση, το block, το strength, όλα τα πάντα. Λοιπόν, άρα λοιπόν το agility επηρεάζει αυτή την μπάρα. Τι επηρεάζει, επηρεάζει ουσιαστικά το blocking, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασπίδα δηλαδή, πόσο γρήγορα τη σηκώνει, την κατεβάζει. Ταχύτητα. Την ταχύτητα ακριβώς. Το πάρει, το οποίο πάρει πρέπει να γίνει την τελευταία στιγμή και μετά επίθεση, έτσι. Στην επίθεση του αντιπάλου δηλαδή την τελευταία στιγμή. Το sprint, το dodge κτλ. Όντως είναι πιο αργό το blocking. Το είδαμε εδώ πέρα έμπρακτα, το βλέπετε κι εσείς. Όσοι έχετε παίξει δηλαδή θα καταλαβαίνετε τη διαφορά και άμα παίζετε θα το καταλαβαίνετε ακόμα περισσότερο. Αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα. Εγώ βρίσκω αυτό που έχει κάνει εδώ πέρα η From Software, η εταιρεία που φτιάχνει προγράμματα κατά παιχνίδι, ότι έχει προσθέσει ένα έξυπνο stat που επηρεάζει έξυπνα τα στατιστικά. Γιατί, θα σας πω εγώ. Όταν φτιάχνουμε ένα χαρακτήρα, ένα Knight για παράδειγμα ή ένα Paladin, τι έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει εγώ Knight να είναι strength based, ρε παιδί μου, ναι, με δυνατά σπαθιά κτλ. Spell, ναι. Το θέμα ποιο είναι όμως. Ότι άμα συνθέτεις έναν υπότη ο οποίος θα χειρίζεται καλά την ασπίδα, θα μπορεί να κάνει block, θα μπορεί να κάνει πάρη normal, θέλοντας και εμείς εσείς, πρέπει και εμείς, και οποιοδήποτε πει στο game, πρέπει να ανεβάσει agility. Κάτι το οποίο σε κανένα άλλο video game προσωπικά εγώ δεν έχω δει, έτσι. Δηλαδή ένα strength based χαρακτήρας για να δουλεύει καλά την ασπίδα πρέπει να έχει agility. Πανέξυπνο για μένα. Κάτι άλλο. Είχαμε πει. Το κάνει πιο ιδιαίτερο. Πιο ιδιαίτερο, ναι. Πιο εξειδικευμένο, εννοείται. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ελαφρώς πιο δύσκολο από το Dark Souls, το βρήκα εγώ. Θα σας πω τους λόγους. Γίνεται το game δύσκολο, αλλά πολύ γρήγορα. Τι θέλω να πω με αυτό. Μπαίνοντας μέσα στο παιχνίδι εμείς, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι έναν merchant, έναν πολιτή τέλος πάντων στα αριστερά μας. Προχωράμε σε μια σπηλιά, ξέρω εγώ. Λέει περπάτα. Ναι, περπατάς. Και βρίσκει 2-3-4 ζόμπι μπροστά σου, απλή εχθρή, έτσι. Λίγο πιο κάτω είναι κάτι μεγάλη τύπη, τέλος πάντων δεν ξέρω το όνομά τους, που κρατάνε δύο δρεπάνια. Δύο δρεπάνια. Ναι, οι οποίοι ας πούμε αναλογικά η δυσκολία του Demon Soul και του Dark Soul με αυτό το συγκεκριμένο στιγμιότυπο που είχε το demo, που δεν ξέρω καν άμα είναι η πρώτη ορυγή, έτσι, ναι. Στο κάνει πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Πολύ γρήγορα, ναι. Γιατί δεν έχει το απαραίτητο damage και life, stats ναι, για να τα απεξέλθει. Οι ψυχές σου είναι πάρα πολύ δυνατές. Δυνατές, ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο το οποίο είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή είναι για το dodge. Είχαμε πει ότι πλέον το Dark Soul στο 2 έχουν μικρύνει τα frames τα οποία είσαι αδύναμος, έτσι. Άτρωτος. Να σας υπενθυμίσω καταρχάς ότι είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ο οποίος δεν την έχει δει, καλό είναι να τη δει, για να συντονιστεί λίγο για αυτά που λέμε. Στα video games όταν κάνουμε dodge, εν πάση περιπτώσει, μας δίνει την ψευδέστηση ότι κάνουμε dodge, γιατί προγραμματιστικά έχουν μπει κάποια frames, τα FPS, frames per second, εν πάση περιπτώσει, τα οποία υπάρχει και μέσα ένα υποπρόγραμμα τέλος πάντων που δεν τρώμε damage σε εκείνο το σημείο, έτσι. Αυτό που έχει κάνει η From Software τώρα είναι ότι αυτά τα frames τα έχει μειώσει. Μειώσει το χρόνο των. Σε πόσα, έχουμε τον ακριβή χρόνο. Σε ένα frame. Μια εικόνα, κάτι. Εξηγεί. Έχουμε πλέον ένα frame για να κάνουμε dodge. Τι σημαίνει αυτό στο δικό μου το μυαλουδάκι, έτσι που είμαι και χαζός, δεν μπορώ να παίξω strategy και τέτοια. Τι σημαίνει αυτό. Το γεγονός ότι το dodge είναι μειωμένο σε ένα frame, αυτό σημαίνει αγαπητοί μου φίλοι, ότι μεγαλύτερη σημασία δεν έχει το dodge, το blocking και το πάρει, αλλά έχει η κίνηση του χαρακτήρα μέσα στο πεδίο μάχης. Τι θέλω να πω με αυτό.
Στο Demon Souls Dark Souls ήταν πάρα πολύ σημαντικό όταν ο αντίπαλος θα πάει να σου επιτεθεί να κάνεις ένα πάρα πολύ σωστό dot τη συγκεκριμένη στιγμή. Επειδή είναι σχεδόν αδύνατο πλέον αυτή τη στιγμή να την πετύχουμε εμείς, είναι πλέον σημαντικότερο η κίνηση του χαρακτήρα με σηκωμένη την ασπίδα γύρω από τον αντίπαλο προς πίσω και η συντήρηση του endurance της πράσινης μπάλας που βλέπετε στο background. Λοιπόν, πιο real. Ακριβώς, είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή δεν γίνεται ο άλλος να μου κάνει μια επίθεση, ένα sweeping attack και εγώ απλά να κάνω dodge. Πρέπει να ξέρω πότε να φύγω πίσω, πότε να πάω μπροστά. Στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο να κάνεις. Στην πραγματικότητα να κάνεις αποβυγή. Αποβυγή που δεν γίνεται. Για να φοράς πάνω πλέον 500 κιλά για ασπίδα, ναι. Είναι σε ένα frame που σημαίνει ότι είναι σημαντικότερη η κίνηση του χαρακτήρα. Ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε εμείς με τον αναλογικό, με τα γενέστερα και στο PC, το χαρακτήρα μας μέσα στο πεδίο μάχης. Άλλο θαυμαστικό. Ένα άλλο θαυμαστικό είναι ότι στο Demon Soul και στο Dark Soul, κυρίως στο PvP, αλλά όποιος ήξερε να κάνει PvP στο Dark Soul και στο Demon Soul, δεν είχε κανένα θέμα και στο Dark Souls. Ναι. Λοιπόν, ήταν ότι ψαρεύαν πολύ εύκολα backstab. Όσοι έχουν, βλέπουν αυτή την εκπομπή και έχουν κάνει PvP στο Demon Soul και στο Dark Soul, ξέρετε ότι τα backstab πάνε αέρα πατέρα. Λοιπόν, το backstab εδώ πέρα πώς δουλεύουν. Ναι, μεν μπορούμε να κάνουμε backstab στο game, αλλά το θέμα ποιο είναι. Για το PvP δεν θα αναφέρω και τόσο γιατί δεν έχει αλλάξει πολύ στο Dark Souls 2, αλλά ισχύει. Όταν παίζουμε εμείς το παιχνίδι, και το είδες και εσύ όταν παίζουμε το παιχνίδι, το να πάω απλά πίσω τον εχθρό και να κάνουμε backstab πλέον δεν είναι εφικτό. Απλά με σηκωμένη την ασπίδα, δηλαδή να κάνουμε ένα ημικύκλο από πίσω και να κάνουμε backstab. Δεν είναι εφικτό γιατί οι εχθροί στο παιχνίδι, όχι χαρακτήρες που θα έλεγα, οι εχθροί στο παιχνίδι, έχουν πιο φυσικές επιθέσεις και συνεπώς κινήσεις. Που σημαίνει τι? Πλέον οι επιθέσεις των εχθρών είναι ασυγχρόνιστες μεταξύ τους. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν βλέπουμε εμείς ένα bandit, ένα rogue, ο οποίος είναι ο εχθρός του παιχνιδιού στο δάσος, έτσι, και το βλέπουμε να πάει να κάνει αυτή την επίθεση για παράδειγμα, στο Demon Soul και στο Dark Soul υπάρχει τεράστια πιθανότητα να σταματούσε εκείνη την επίθεση ή απλά να έκανε άλλη μία ή δύο επιθέσεις με τα γενέστερα με την ίδια όμως ταχύτητα. Δηλαδή η άλλαξη είναι απρόβλεπτη. Στο Dark Soul 2 οι κινήσεις τους είναι απρόβλεπτες. Τι θέλω να πω με αυτό? Στο Demon Soul και στο Dark Soul μπορούσε κάτι να κάνει μια τέτοια επίθεση και μετά να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι τέτοια η κίνηση των εχθρών μέσα στο παιχνίδι που πλέον η κίνηση και οι επιθέσεις που κάνουν δεν μπορείς να τις προβλέψεις. Συνεπώς και το πάρει είναι ένας πολύ δύσκολος παράγοντας μέσα σε μια μάχη, έτσι. Άρα να το κάνεις. Να κάνεις πάρει, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν επιθέσεις ανάλογα με το stance που βρίσκονται. Δηλαδή στο Dark Souls όταν τρέχουμε εμείς με τους χαρακτήρες μας, κρατημένο το B ή το Omicron ή το PlayStation 3, και πατούσαμε την επίθεση ή έπαιρνε μια επίθεση στον αέρα. Ακριβώς το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι εχθροί τώρα. Συνεπώς, εν ολίγης για να σας το συνοψίσω, να μην σας κουράζω κιόλας με το movement, το να σκοτώσεις ένα απλό τερατάκι στο Dark Souls 2 για μένα προσωπικά φάνηκε λες και έκανα PvP. Δηλαδή δεν είναι εύκολο, πώς να το κάνω, δεν γίνεται. Σύντομα ότι έχουν εξαλείψει το dodge, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ήταν το δεύτερο beta test που κάναμε εμείς και είχαμε περισσότερη εμπειρία, ήταν πιο εύκολο για εμάς να κάνουμε πάρει. Να προχωρήσουμε, να κάνουμε πάρει κτλ. Σκοτώσαμε και Black Phantom, έτσι, που είναι η κόκκινη εχθρή ας πούμε στο game. Λοιπόν, όσον αναφορά τώρα για το movement, μέσα, για το blocking κτλ. Όσον αφορά το πάρει τώρα, το πάρει είχε αλλάξει όπως σας είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι. Στα προηγούμενα games, Demon's Soul και Dark Soul, για το 1, έτσι, Demon's Soul, Dark Soul 1. Όταν κάναμε πάρει, αυτόματα ακουγόταν ένας ήχος, ας πούμε, έτσι, χαρακτηριστικός του πάρει, και πατώντας την επίθεση, κάναμε την επίθεση άμεσα, έτσι. Εδώ πέρα τώρα τι συμβαίνει? Όταν κάνουμε το πάρει, ο χαρακτήρας, ο δικός μας, σπρώχνει τον αντίπαλο κάτω στο έδαφος και πέφτει αυτός ο χαρακτήρας στο έδαφος, ο αντίπαλος, έτσι. Όταν πατήσουμε εμείς την επίθεση, ο χαρακτήρας ο δικός μας δεν κάνει αυτόματα την επίθεση που περιμέναμε στα πάρει που είμαστε με τα καριέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τι? Ότι πλέον ο παίκτης πρέπει αυτός να πατήσει την επίθεση να κάνει στον παίκτη την ώρα που βρίσκεται στον αντίπαλο, με συγχωρείτε, την ώρα που βρίσκεται στο έδαφος. Κατάλαβε. Ακριβώς. Αλλιώς θα το πάρει. Ναι, δεν το κάνει damage, απλά. Όχι μόνο αυτό, αλλά όπως σας είπα πριν ότι το dodge frame έγινε στο 1, πλέον στο πάρει και στο backstab τα frames είναι 0. Που σημαίνει τι? Ότι όταν εμείς θα κάνουμε backstab ή θα κάνουμε πάρι και έρθει ένας εχθρός, ένα εχθρικό τέρας ή ένας άλλος παίκτης και μας βαρέσει εκείνη τη στιγμή, θα φάμε damage κανονικά. Σε αντίθεση με τον Demon Soul και Dark Soul πάλι, που όταν κάνουμε πάρι και το animation του πάρι και ερχόταν βέλη κατά πάνω μας, απλά περνούσαν από μέσα μας, ας πούμε. Δεν τρώγαμε damage. Πλέον όλα είναι real time. Όλα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή, όλα επηρεάζονται από εμάς, έτσι. Ισχύει. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, που αυτό το κεφάλαιο λέγεται stats.
Τα stats στο game. Stats. Μας και εκεί βασίζει το Dark Souls. Λοιπόν, το Demon's Souls δεν είναι τόσο stat-based παιχνίδι. Το Dark Souls, το 1, είναι περισσότερο από το Demon's Souls βασισμένο στα stats. Το Dark Souls 2 είναι ακόμα περισσότερο. Θα σας εξηγήσω γιατί. Στο Dark Souls και στο Demon's Souls υπήρχε ένα stat που λεγόταν Vitality. Το Vitality επηρέαζε το life του χαρακτήρα, το equipment burden, δηλαδή το βάρος του εξοπλισμού του, και το item burden, τα items που μπορεί να κουβαλάει πάνω του, που μπορεί να τα πουλήσει και ούτω καθεξής. Πλέον αυτά τα δύο stat έχουν διαχωριστεί, με συγχωρείτε, και υπάρχει το Vitality, το οποίο επηρεάζει ό,τι σας είπα μέχρι στιγμής, εκτός από το life. Τι επηρεάζει το life? Το life επηρεάζει ένα καινούριο στατιστικό, το οποίο λέγεται Vigor, υπάρχει και σε άλλα παιχνίδια. Το strength. Το strength επηρεάζει το damage και μόνο. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Υπάρχει το Viper, το οποίο επηρεάζει μόνο το life. Άρα εμείς είμαστε λιγότερα επωφελημένοι όταν ανεβάζουμε vitality. Πολλοί χαρακτήρες όταν παίζαμε, από τους βετεράνους τώρα του Dark Souls και Demon's Souls, γιατί και εγώ ένας από εσάς είμαι, όταν σπαμάραμε vitality, τον πηγαίναμε 40 τέτος χαρακτήρας, κουβαλάμε όλα τα έτος. Ναι, τούμπανο, ρε παιδί μου. Όχι, τώρα δεν ισχύει αυτό. Το life μας μένει αμετάβλητο με το vitality, άρα πρέπει πάλι να κάνουμε έναν έξυπνο διαχωρισμό στο Vigor. Είπαμε επίσης στην προηγούμενη εκπομπή ότι υπήρχε στο Dark Souls ένα στατιστικό το οποίο λεγόταν Poise. Και είχαμε πει εμείς ότι στο πρώτο beta test που κάναμε φαινόταν ότι λες και δεν υπάρχει αυτό το στατιστικό. Υπάρχει το στατιστικό, το βρήκαμε στο touch screen. Δυστυχώς όταν παίξαμε εμείς, βέβαια το Poise το δικό μας ήταν πολύ χαμηλό, ήταν μόνο 7,2. Και δεν κάνει μεγάλη διαφορά στο game, είτε έχει 7,2 είτε έχει 0, είτε έχει 0, είναι το ίδιο. Ο χαρακτήρας που έχουμε εμείς εδώ με τον Περικλή στο Dark Souls για παράδειγμα έχει 80 Poise. Τώρα, μισό λεπτό. Τι είναι το Poise? Ναι, όχι, τι είναι το Poise. Μπορεί από αυτούς που βλέπουν το βίντεο κάποιοι να με πούνε νουμπά και να μου πούνε είσαι 80 Poise, είσαι νουμπά, α πούμε. Το 80 Poise, φίλοι μου καλοί, το μαζεύω από την Armor του Dark Wraith, με την περίπτωση με το Wolf Ring. Για να ξέρετε, σε περίπτωση που με πείτε Gunger ή δεν ξέρω και εγώ τι. Πέρα από αυτό, κλείνει η παρένθεση, όντως υπάρχει το Poise στο game μέσα και υπάρχουν και άλλες διαφορές όσον αφορά τα stats. Ποιες διαφορές είναι αυτές? Στο προηγούμενο Demon's Souls και Dark Souls υπήρχαν κάποια stats τα οποία επηρεάζανε το magic, τη μαγεία. Mm-hmm. Μεγάλο θαυμαστικό εδώ πέρα και σε κάποιους μπορεί να ανατριχιάσετε, να σας σηκωθούν τα μαλλιά, δεν ξέρω πώς μπορεί να σηκωθείτε, να αγχωθείτε, χίλια δυο. Πλέον, αγαπητοί μου φίλοι, υπάρχει και cast speed στο παιχνίδι. Απλά. Κάτσε για του Χάντερ όμως. Θα έρθω στου Χάντερ που είναι ένα μεγάλο ανέκδοτο. Για του Χάντερ, ναι. Για μια ακόμα φορά. Υπάρχει cast speed μέσα στο παιχνίδι. Πώς δουλεύουν τα stats για του μάγου τώρα? Καταρχά να ξέρετε ότι παίξαμε όλα τα class, έτσι. Πώς δουλεύουν τα stats? Όταν εγώ έχω ένα paladin, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να το ανεβάσω faith. Γιατί το faith είναι αυτό το οποίο αντικατοπτρίζει το class του paladin στο game. Άσχετα που είναι εικονικά, τα spell τα οποία πρέπει να έχει ένα paladin τα παθάρουν, τα δυναμώνουν το faith. Το Faith από τη φύση του, πλέον στο Dark Souls 2, ανεβάζει και κάποια passive elemental attacks, δηλαδή κάποια passive, πώς να το πω, στοιχεία που έχουν, ναι, στα ελληνικά. Τώρα πάλι καλά που δεν είναι στα ελληνικά τα βιντεογκέιμ, γιατί δεν θα μπορούσα να πει ξεγελούσα. Με το ραβδί της γης είναι 4. Τέλος πάντων. Γιατί είναι ωραίο είναι. Τέλος πάντων. Τα γάντια του καβγά. Τα γάντια του καβγά, ένα μπράβο, ναι. Λοιπόν, το Faith για παράδειγμα, για τους πάντων που είπα. Το Faith από passive και μόνο του ανεβάζει το damage στο Holy και στο Dark. Που σημαίνει ότι αν εμείς θέλουμε να κάνουμε έναν Paladin μέσα στο παιχνίδι, πάλι εικονικό Paladin, γιατί μπορεί να βγει ό,τι να είναι, ό,τι να είναι με την καλή έννοια, έτσι, ό,τι θέλουμε εμείς. Θα έχει από τη φύση του Holy και Dark Magic υψηλό. Μόνο και μόνο γιατί ανεβάζει με Faith και τα spell του Paladin χρειάζονται Faith. Άσχετα που δεν είναι dark ή holy based. Το ίδιο ισχύει και για τους sorcerers, wizards, πείτε τους όπως θέλετε, έτσι. Ανεβάζοντας magic, το intelligence πλέον επηρεάζει το cast speed για το μάγο. Ανεβάζοντας magic λοιπόν, ανεβαίνει το fire, όχι mana, το με συγχωρείς, το cast speed, σκέτο. Ανεβάζοντας magic λοιπόν, επηρεάζει το fire και το lightning. Άρα θέλοντας και εμείς όταν κάνουμε ένα μάγο, έχουμε πολύ καλά fire και lightning spells για να πάρουμε πολύ dark και holy. Λοιπόν, για το Hunter τώρα και για τα τόξα. Μία μεγάλη είσοδο που έκανε το Dark Souls 2 είναι ότι πλέον δεν έχουμε μία βαλίτσα με βέλη, έχουμε δύο. Πόσο χρήσιμο είναι αυτό? Καθόλου. Ναι, απλά υπάρχει για να υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος. Κάνανε πάλι ένα class. Λοιπόν, όπως το Demon Souls, έτσι το Dark Souls και το Dark Souls 2 έχει μέσα το Hunter. Ο οποίος Hunter δουλεύει ως εξής. Πλέον όταν βαράμε εμείς με το τόξο στο Dark Souls 2, πέρα από ότι μας τρώει βέλη από το Quiver, τέλος πάντων, από τη θήκη με τα βέλη, τρώει και Endurance. Λοιπόν, παίζοντας εμείς το παιχνίδι εδώ πέρα, όταν δημιουργήσαμε ένα Hunter, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να χρησιμοποιήσουμε το τόξο. Γιατί είναι Hunter. Οι Hunter κυνηγούν. Πώς κυνηγάς με το τόξο?
Ο χαρακτήρας έκανε 34-64 damage, δεν θυμάμαι. Με το τόξο. Που υποτίθεται ότι είναι Hunter και είναι το βασικό του όπλο. Ο δικός μας ο Knight, με τη γούνα αυτός ο super μορφός χαρακτήρας, έκανε 136 στο πρώτο στο hit. Στο hit. Όχι μόνο αυτό, μεταγενέστερα εμείς με τον Knight και με τη μάγισσα και με όλους τους χαρακτήρες, μπορούμε να βρούμε τόξο, bows, crossbows, χιλιαδιό, που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ακριβώς. Θέλω να σας πω εν ολίγης ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος απολύτως, όχι υπάρχει, ας υπάρχει. Γιατί δεν είχαμε μια κοινή θέση στους χαρακτήρες που να μιλήσουμε. Απλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει λόγος κάποιος από εσάς, όπως και από εμάς, να κάνει create character hunter. Δεν υπάρχει, πώς να το κάνουμε. Δηλαδή δεν έχει όφελος πουθενά. Δεν προχωράς σε ποιον. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Αν εσείς οι WoW veterans, ξέρω εγώ, που σας αρέσουν Hunter. Λυπάμαι που σας το λέω, δεν γίνεται. Τι να τον κάνεις, ξέρω εγώ, το Hunter. Αν κάνει 36 damage και climb. Πάρε ένα Knight και πάρε του. Βρέσαι ένα Bow και να κάνει κατά το. Το καινούριο το class. Ότι δεν υπάρχει ένα καινούριο class, το οποίο λέγεται Dwarf Swordman. Ο οποίο σε φοράει μια μάπα κεραμπία σαν του Game of Thrones, ναι, δυνατό. Λοιπόν, αυτός ο Dwarf Swordman είναι το μοναδικό class το οποίο ξεκινάει με δύο σπαθιά πλέον. Να σας πω καταρχάς ότι στο Demon Soul και στο Dark Soul μπορούσες να φορέσεις σπαθιά στο Offhand. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπήρχαν fluid, δεν υπήρχε ροή της επιθέσεις. Δεν ήταν base attack. Ναι, εκτός αν ήσασταν super καλοί παίκτες όπως η Red Rosie, ας πούμε. Ναι, Red Rosie, το θηλυκό όνομα Rosie, ψάξτε το στο YouTube, Red Rosie με R-O-S-I-Epsilon, Red Rosie. Ο οποίος, ναι, στο Dark Soul το 1, που δεν υπάρχει class με dual, μπορεί με τον τρόπο με τον οποίο παίζει να δίνει ροή της επιθέσεις. Μπείτε να το δείτε, ίσως βάλουμε και εμείς ένα link στο comment από κάτω, στα comment μας από κάτω για να μπείτε να δείτε. Λοιπόν, για τον Dwarf Swordman. Όταν κάνουμε create αυτό το χαρακτήρα, όπως είπαμε, ξεκινάει με δύο σπαθιά, έτσι. Ναι. Αυτός ο χαρακτήρας έχει stances, κάτι το οποίο στο Dark Soul δεν υπήρχε, ούτε στο Demon Soul. Για τον Demon Soul πλέον δεν θα αρχίσω να αναφέρουμε τόσο, γιατί είναι το Dark Soul τώρα, το πάνε για franchise και το καθεξής. Δεν υπήρχε λοιπόν stances, δεν υπήρχαν στάσεις στο Dark Soul, έτσι. Αυτός ο χαρακτήρας τι κάνει, κρατώντας το τρίγωνο ή το Y για το Xbox, αλλάζει σε normal stance και σε power stance. Ποια είναι η διαφορά? Όταν εμείς έχουμε το normal stance στο Dual Swordman, οι επιθέσεις του είναι πανομοιότυπες με όλους τους χαρακτήρες. Δηλαδή είτε φορέσουμε δύο σπαθιά και κάνουμε επιθέσεις με τον Knight και είτε φοράμε δύο σπαθιά με τον Dual Swordman και κάνουμε επιθέσεις στο normal stance, είναι ένα και το αυτό. Το προτέρημά του είναι το power stance, το οποίο κρατώντας το τρίγωνο και το Y, όπως σας είπα, αλλάζει την στάση του χαρακτήρας και από κατεβασμένα σπαθιά τα σηκώνει εδώ μπροστά του. Όταν κάνουμε επιθέσεις πλέον στο power stance, αλλάζει όλο το moveset, έτσι λέγεται, και κάνει καινούργιες επιθέσεις ο χαρακτήρας. Αυτός κάνει μια επίθεση combos, ακριβώς. Δεν είναι σαν το World of Warcraft ή σε άλλα RPGs που μαζεύουν combos κτλ. Γιατί το Dark Soul θέλει να απομονώσει, να διαχωριστεί από αυτά τα games. Και καλά κάνει και γι' αυτό πέτυχε. Αλλάζει όλο το move set, έχει μια χιαστή επίθεση που κάνει πάρα πολύ μεγάλο damage. Κάνει 450 damage και είσαι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο damage, ναι. Το θέμα ποιο είναι όμως. Ναι, μεν κάνει τόσο damage χαρακτήρας που ουσιαστικά είναι ο καθαρός assassin στο game. Αλλά είναι ευάλωτος. Είναι πολύ ευάλωτος, ακριβώς. Έχει πολύ χαμηλό poise, πολύ χαμηλό defense και έκανε τρομερή διαφορά όταν παίξαμε το χαρακτήρα αυτόν. Το damage που τρώγαμε, έτσι, δεν έχει ασπίδα. Σε περίπτωση που βρείτε ασπίδα τώρα, μα καλά, εγώ βρήκα ασπίδα και έχω τον Dual Swordman. Τι μπορώ να κάνω? Άμα πατήσετε Power Stand στην ασπίδα, τι κάνει? Βάζει τα σπαθιά μέσα και κρατάει την ασπίδα με τα δύο χέρια. Που σημαίνει ότι εγώ όταν θα φάω χέρι και κρατάω την ασπίδα με τα δύο χέρια, επειδή είμαι super μπρατσαράς, Dual Swordman, δεν ξέρω εγώ τι, το Endurance που μου κόβει το block, το Endurance που μου τρώει το block, η πράσινη μπάλα δηλαδή, είναι πολύ λιγότερο από κάποιον που την κρατάει με τη μία. Δηλαδή, άμα την κρατάω εγώ έτσι, έτσι, κάνω τον μπλοκ και πατήσω attack, βγάζει τα δύο σπαθιά και βαράει. Ακριβώς. Το θέμα είναι όμως ποιο. Ότι όπως είπαμε πριν, οι κινήσεις των εχθρών είναι πιο φυσικές, που σημαίνει ότι για σένα είναι πιο δύσκολο να προβλέψεις πότε να βγάλεις τα σπαθιά. Πρέπει να είσαι δηλαδή πραγματικός assassin. Είναι, τα έχουν κάνει πάρα πολύ έξυπνα. Δηλαδή αυτό με το agility, ας πούμε, με ένα. Εντάξει, δεν. Θα κάνω Knight, θα θέλω να κάνω PvP, θα πρέπει να σηκώνω την ασπίδα μου σωστά. Τι πρέπει να βάλω, Strength, όχι. Endurance, όχι. Vitality, όχι. Agility. Και πέρα από όλα αυτά, να πούμε ότι στα stats συμβάλανε και κάτι που είχε μόνο το Demon Soul και όχι το Dark Soul. Ποιο? Το Light. Light, το Light, ναι. Το... Και το Dark Soul είχε. Είχε το Dark Soul. Είχε Light, αν θυμάμαι καλά, γιατί όποια ώρα να παίξω, σε περίπτωση που δεν είχε, σημειώστε με από κάτω τα comments.
Δεν θυμάμαι αν έχει live. Εγώ πάντα είχα πορεία, ρωτούσα τον Αλέξη γιατί υπάρχει το live. Δηλαδή υπάρχει ένα σταθμό που λέγεται live. Ναι, θα σα πω. Στο Demon Soul για παράδειγμα υπάρχει ένα σπαθί το οποίο λέγεται Blue Blood Sword, ρε παιδί μου. Το κάνει craft από την Maiden. Όποιο δεν ξέρει ποια είναι η Maiden, να δει το επεισόδιο μα στο Demon Soul Let's Play. Είναι το επεισόδιο. Το πρώτο τελευταίο επεισόδιο είναι. Το πρώτο τελευταίο είναι το 11. Λοιπόν. Κάναμε κάτι αυτό το σπαθί, το οποίο αυτό το σπαθί είναι κωμικό αυτό που θα πω, ανεβάζει damage με το lag. Αλλά αυτό δεν το γράφει, θέλετε να σας πω, πουθενά. Δεν το γράφει πουθενά. Μόνο άμα μπείτε σε φόρουμ με βετεράνους του Demon's Souls και γράψουν, ας πούμε, εγώ προσωπικά στο χαρακτήρα μου 200 κάτι level την αμπλήνα, εγώ 60 lag. Και κόβει 1000 κάτι damage κτλ. Λοιπόν, υπάρχει επιστροφή στο stat αυτό, το οποίο τι κάνει, όπως λέει ο Περικλής. Ουσιαστικά επηρεάζει την ποιότητα των drops που έχουμε. Δηλαδή, όλοι οι χαρακτήρες, όλοι οι εχθροί μέσα στο παιχνίδι έχουν ένα πίνακα με items που μπορούν να ρίξουν στο drop rate. Έτσι. Yeah. Λοιπόν, το lag τι κάνει. Δεν αυξάνει το drop rate, αυξάνει την πιθανότητα για κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα. Που σημαίνει εμείς ότι άμα θέλουμε να φαρμάρουμε μια συγκεκριμένη πέτρα από έναν εχθρό, δεν σημαίνει εμείς ότι όταν θα σκοτώσουμε αυτόν τον εχθρό μπορεί να μας ρίξει και το Sword of Devastator συν 10, που δεν ξέρω καν αν υπάρχει. Εικονικά το λέω γιατί το είδε. Ναι, είπαμε. Απλά έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να πέσει αυτή η πέτρα. Πόσο μεγαλύτερες, απειρολάχιστες. Δηλαδή πάλι θα είναι δύσκολο. Για μένα προσωπικά δεν υπάρχει λόγο να ασχοληθεί κάτι με αυτό το στάδιο. Κάτι το οποίο με χαροποιεί προσωπικά είναι ότι το Dark Souls είχε ένα πάρα πολύ χρήσιμο σαρκασμό stat, το οποίο λεγόταν Resistance. Το οποίο Resistance αυτό ανέβαζε το Resist, το Poison, Bleed, Rust, οτιδήποτε είχε. Στον Dark Souls Time. Ναι, στον Dark Souls Time ακριβώς. Πλέον, αν θυμάμαι καλά, αυτό το stat δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σε περίπτωση που υπάρχει όμως, κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί? Γιατί άμα ήταν κάτι θετικό, θα με βλέπατε ενθουσιασμένο αυτή τη στιγμή να σας το μεταφέρω. Προφανώς για να μην σας το μεταφέρω, μάλλον είναι κάτι Klein, έτσι. Άρα εν ολίγης λοιπόν, αυτά που θέλαμε να καλύψουμε από την προηγούμενη εκπομπή, πλέον έπρεπε να μπορούμε να το κάνουμε. Ότι οι Knights που θέλουν να χειρίζονται καλά την ασπίδα πρέπει να έχουν ανεβασμένα agility. Τα stats πλέον είναι διαχωρισμένα light και από event burden. Πλέον υπάρχει κάτι speed. Πλέον τα stats για τους μάγους, δηλαδή magic, faith και intelligence, επηρεάζουν και κάποια passive elements attack, δηλαδή fire, lightning, hold και duck. Και κάτι άλλο το οποίο ξέχασα, όπως είπαμε πριν για το agility, για το blocking κτλ. Είπαμε επίσης ότι υπάρχει assassin το game, υπάρχει το dual swordman. Το agility, το οποίο ξέχασα να σας πω, ή το agility, το dexterity, δεν θυμάμαι γιατί αυτή τη στιγμή δεν τα έχω σημειωμένα μπροστά μου και όπως ξέρετε τις εκπομπές τις κάνουμε χήμα, έτσι. Ανεβάζεται το poison και το bleed. Το agility. Νομίζω πως είναι. Αν όχι το agility, το dexterity. Απλά θέλω να δείτε, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποιες stats που δίνουν passive elemental attacks στα classes πλέον, έτσι. Αυτά εν ολίγης. Να ξέρετε ότι είδαμε και δεύτερο boss εμείς στο... Ναι, και ένα... Να πούμε λίγο για το Dark Souls. Λοιπόν, είδαμε δεύτερο boss, εξαιρετικό, ναι. Σκηνικά. Ναι. Το πώς θα το πολεμήσετε είναι... Όχι, δεν το λέμε, να το κάνετε μόνοι σας. Γιατί δεν μπορείτε απλά να το κάνετε damage, αυτό. Ναι, σε βάζει λίγο, λες, κοίτατε. Ναι, τι γίνεται. Αλλά οπτικά είναι φανταστικό, δηλαδή μπαίνεις... Σε κολοσσέο μπαίνεις και πολεμάς έναν καβαλάρι πάνω σε ένα άλογο. Αλλά δεν σας λέω τώρα τι και πώς, να το βρείτε μόνοι σας να πεθάνει. Αλλά αυτό που συνέχισε να μας στεναχωρεί ό,τι έχει να κάνει με τα εφέ είναι ότι τα sound εφέ και σε αυτό το πέτα ελπίζω να φτιάξουν. Κάνω like ότι θα φτιάξουν. Είναι κρίμα να χάνει ας πούμε στα sound. Αυτά. Αυτά, ναι, σας καλύψαμε πλήρως, το βλέπετε και στις οθόνες σας κιόλας, είναι φοβερό να το παίξετε, να το κάνετε pre-order οπωσδήποτε, γιατί Dead Games πρέπει να τα κάνουμε support, γιατί είναι video games που δεν κρατάνε το χέρι του gamer πλέον, να το πηγαίνουν OBG, πάτα τρίγωνο, πάτα ε, και ούτω καθεξής. Και αν είναι ένα game quick time event όλο, οκ, γιατί αξιολείς σενάριο, θέλει να δείξει κάτι άλλο και όχι να προωθήσει τόσο gameplay, παιδί μου, γιατί είναι κάτι απλό. Αλλά... Να είναι ένα game που ξεφεύγει δηλαδή από αυτό, όπως λέει Αλέξης, να πατάς τρίγωνο, στα 100 μέτρα είναι ο αντίπαλος και εντάξει είπαμε... Δεν έχει map το game, τώρα τι να λέμε. Να ζοριστούμε και λίγο. Δεν έχει map, αυτό να το παίξετε, σε όσους αρέσει το όλο concept να παίξετε το Dark Souls 1, το οποίο υπάρχει και το PC, είναι το Dark Souls Prepare to Die Edition. Βέβαια τώρα άλλαξε το logo, το motto στο Dark Souls, ήταν το κάνανε Prepare to Cry και έγινε Go Beyond Death. Είναι πολύ... Τι Go Beyond Death, πού να πάω. Δηλαδή το Prepare to Die τι ήταν. Καλύτερο ήτανε.
Γυρνάω εγώ το Kingdoms of Amalur, ένα epic adventure, θα το πάρω. Γυρνάω, ξέρω εγώ, το Dragon Age, Protect Your Country, ξέρω εγώ, θα το πάρω. Okay. Το Call of Duty, ναι, γυρνάω το Dark Souls, Prepare to Die. Είσαι ο εκλεκτός και πρέπει να ζήσεις τον κόσμο. Ναι. Σου λέω ότι πρέπει να ντάει. Ναι, μα δεν είσαι εκλεκτός, ποτέ δεν είσαι. Είσαι απλά ένα σκουπίδι για μισό, προσπαθείς να επιβιώσεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι ολίγες για τον Πέτα. Πιστεύω ότι σας έχουμε προετοιμάσει. Αναμένουμε την επιστροφή και κάτι ακόμα. Εδώ και λίγο καιρό, για όσους δεν το γνωρίζετε, για ένα game που ήταν μόνο για το PlayStation 3 και Xbox. Ναι. Και Xbox 360, το Castlevania Lord of Shadow, ναι, που αναμένουμε και το 2, ναι, βγήκε και για PC. Ακριβώς. Για όσους δεν ξέρουν αυτό το game, αν θέλετε μπορείτε να δείτε το review του Casey Gaming, Castlevania Lord of Shadow, για να πάρετε μια μικρή γεύση. Πλέον μπορείτε να αγοράσετε και Castlevania Lord of Shadow Ultimate Edition, που έχει μέσα όλα τα DLC, και βλέπουμε την αρχή των Belmont στα Castlevania Games. Είναι η αρχή, μην πεις. Αυτό. Όχι, ναι, ίσω να βάλεις στο πρόγραμμα να δεις τι τρέχει. Είναι η αρχή του Belmont Clan, γιατί πολεμάνε τον Dracula, να το παίξετε οπωσδήποτε. Παίζει στα 60 και άνω frames στο PC. Εξαιρετικό game να το παίξετε. Χορταστικό game. Χορταστικό, ναι. Φοβερές εικόνες, μεγάλο gameplay και ωραίες μουσικές. Ωραίες μουσικές. Και τώρα καταρχάς να σας ξενερώσω λίγο, μετά αφού θα κλείσουμε εμείς την εκπομπή μας εδώ πέρα, να ξέρετε ότι εγώ και ο Περικλής θα παίξουμε το Castlevania Lords of Shadow 2 demo, το οποίο πολύ λίγοι μπορούν να το έχουν. Ωραία. Δεν το έχω πει στον Περικλή, θα το κάνει. Μόλις το έμαθα. Ναι. Το οποίο δεν γίνεται να το έχει το αλλή, λυπάμαι, γιατί το έχουν μόνο όσοι έχουν αγοράσει το Castlevania Mirror of Fate. Οπότε καλό θα ήταν να μάθετε το παίξετε να αγοράσετε το Castlevania Mirror of Fate. Τώρα με συγκίνησε. Εμείς σας αφήνουμε για να πάμε να παίξουμε Castlevania Lords of Shadow 2 μέχρι την επόμενη εκπομπή. Φιλάκια. Τσαου.